βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, στο οποίο όπως βλέπετε επικρατεί ένα λίγο διαφορετικό σκηνικό. Αυτό συμβαίνει γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο reaction στο trailer της καινούργιας σειράς που θα βγει στο Netflix, θα είναι Pretty Things, που έχει να κάνει με το παλέτο. Λοιπόν, εγώ έπεσα πάνω στο trailer σκρολάροντας την αρχική του Facebook, νομίζω ήταν μια διαφήμιση του Netflix που μου πετάχτηκε με το trailer, και από πάνω στην περιγραφή έγραφε ότι, ήταν στα αγγλικά εννοείται, ότι το Pretty Little Liars και το Center Stage συναντιούνται. Ελπίζω, από την περιγραφή που τρομάξει λίγο, ελπίζω να μην είναι σε καμία περίπτωση το Pretty Little Liars, γιατί θεωρώ ότι θα είναι αρκετά βαρετό. Δεν το έχω δει ολόκληρο, έχω δει μέχρι κάποια σεζόν, αλλά ξέρω και από φίλους ότι μετά αρχίζει και γίνεται αρκετά κουραστικό, γιατί συνεχώς συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν θα σας κάνω περισσότερο spoilers εισαγωγικά, απλά ήθελα να πω αυτό, ότι ελπίζω να μην είναι έτσι, γιατί για μένα θα είναι αρκετά βαρετό. Ελπίζω να είναι κάτι πιο ενδιαφέρον. Οπότε, εγώ τώρα θα μετακινήσω τον υπολογιστή από εδώ και θα τον βάλω πιο κάτω για να μπορείτε να βλέπετε την αντίδρασή μου, γιατί λογικά γυρνώντας προς τα εδώ δεν θα μπορείτε. Επίσης, να σας πω ότι θα βάλω εννοείται το trailer κάπου δεξιά-αριστερά προς τα κάτω για να το βλέπετε κι εσείς ταυτόχρονα. Ελπίζω να μην μου δημιουργήσει θέμα με τα copyrights. Έτσι κυρίως δεν θα υπάρχει ήχος, γιατί θα το ακούω από τα ακουστικά ώστε ακριβώς να μην υπάρξει θέμα με τα copyrights. Και πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς είναι το τρέλερ. Το σκύλο μου λοιπόν τζάμπα το μετακίνησε από τη θέση του, αλλά δεν πειράζει. Λέω να τον ξαναπάω πίσω. Δώσε τον λίγο. Έτοιμος λοιπόν ο σκύλος, τον έβαλε στη θέση του. Γιατί δεν το πείσαι. Αφού θα είναι το λάπτο μπροστά μου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Αρχικά, γιατί κάνει μπαλέτο στην τεράστια του κτηρίου στην άκρη, δηλαδή έλεος. Όχι. Α, είναι πεσμένη. Έζησε αυτή η άραγε. Μάλλον. Όχι. Α, βρήκαμε τον main suspect, κλασικά. Σαν ο δάσκαλος. Δεν τα έχουν έτσι δάσκαλοι. Όλα νευρέχει. Αχ! Σε παρακαλώ μην έχεις πλάτερ. Ωραία. Ελπίζω να μην έχει splatter. Λοιπόν, δεν μιλούσα πολύ πολύ στο τρέιλερ. Θέλω να ακούω ταυτόχρονα, γι' αυτό δεν μιλούσα και πάρα πολύ. Αρχικά να πω ότι λογικά οι χορευτές που έχουν διαλέξει είναι επαγγελματίες. Εκτός αν έχουν πάρει για πολλούς από αυτούς και doubles για να κάνουν τις χορογραφίες. Αλλά από ό,τι κατάλαβα θα έχει πάρα πολύ χώρο μέσα. Οπότε λογικά οι περισσότεροι από αυτούς, φαντάζομαι, θα είναι χορευτές. Δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω λάθος, γιατί δεν έχω μπει να τσεκάρω το cast. Δεν έχει βγει κιόλας ακόμα η σειρά, νομίζω 14 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα. Σίγουρα θα δούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ ανταγωνισμό και όλα αυτά. Δεν ξέρω, ελπίζω να το παρατραβήξω. Αν και, εντάξει, φαντάζομαι ότι ο κύριος άξονας θα είναι η δολοφονία και ποιος προσπαθεί να τους ξεκάνει, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν προσπαθούσε αυτός να ξεκάνει μόνο την πρωταγωνίστρια, φαντάζομαι ότι είναι πρωταγωνίστρια, αλλά και την καινούργια κοπέλα που φέρανε και δεν ξέρω, λέτε π.χ. να ήταν στόχος του η κοπέλα η καινούργια, γι' αυτό να έσβρωξε την άλλη για να φέρουν αυτήν και να σκοτώσει και αυτήν, δηλαδή. Είναι λίγο περίεργο, γιατί εντάξει και το τρέλερ δεν μπορείς να καταλάβεις π.χ. τι στόχους μπορεί να έχει.
ας πούμε, θέλει να ξεκάνει μόνο τις πρωταγωνίστρες, θέλει να ξεκάνει όλο το θίασο, δεν καταλαβαίνουμε και πολύ καλά τι γίνεται. Σίγουρα έχει και πολύ έτσι ανακάτεμα στις σχέσεις και σε αυτά, και φιλικές και ερωτικές, γιατί από ό,τι είδαμε κατηγορούν ας πούμε έναν από εκεί ότι την έσπρωξε και από ό,τι κατάλαβα όλα αρχίζουν και μπλέκονται και προσπαθούν να λύσουν κλασικοί Αμερικάνοι μόνοι τους το μυστήριο, δηλαδή καλέστε την αστυνομία, ρε παιδιά, μια φορά. Ναι, μου φαίνεται αρκετά ωραίο. Ελπίζω αυτός με την κουκούλα να μην νοεί που μετακόμισε και πήγε σε άλλη πόλη. Ελπίζω να είναι ένας δολοφόνος και απλά να τον ψάχνουν και να μην κάνουν καμία δικαπιτεργία σεζόν. Δεν ξέρω πώς έχει το Pretty Little Liars για να τον βρούνε. Γιατί εντάξει, αυτό τώρα με την κουκουλίτσα και όλο το στυλ ήταν πολύ ίδιο. Δηλαδή, άμα δω και τα γαντάκια, έλεος. Δεν πιστεύω ότι θα μου αρέσει. Αλλά από το τρέιλερ μου άρεσε. Και ανυπομονώ να το δω και να μπείτε να το δείτε κι εσείς. Γιατί όμως αρέσει, μπορεί να κάνουμε, δεν ξέρω, και κάποιο άλλο βίντεο. Επίσης, κάτι που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί όλοι μισούνε το καινούργιο κορίτσι, ξέρω εγώ, που έρχεται να πάρει τη θέση της κοπέλας που έπεσε. Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα ότι θα γίνει, ότι θα είναι κλασικά κάποιες που δεν τη χωνεύουν γιατί ήταν καινούργια και τις τη λένε και δεν πιστεύουν ότι το έχει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή εντάξει, την επιλέξανε. Γιατί τόσο χαμό. Δεν ξέρω, καμιά φορά ίσως αυτά γίνονται και στην πραγματικότητα. Γιατί εντάξει, ο χώρος του χορού είναι αρκετά ανταγωνιστικός, όχι μόνο του μπαλέτου γενικά. Αλλά εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι γίνονται σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτά. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο κακό. Αντί να κοιτάξεις να υποστηρίξεις τον άλλον. Έχουν περάσει ένα άλλο επίπεδο. Αλλά ήθελα να το πω. Επειδή εντάξει, δεν πρέπει να το κάνετε, να μην είστε. Να μην είστε ανταγωνιστικοί, να είστε συναγωνιστικοί, να συναγωνίζεστε με τους άλλους, όχι να τους ανταγωνίζεστε με την κακή έννοια, να ευγενείς άμυλα, παιδιά. Αν και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αυτή τη σειρά, αλλά οκ. Okay. Και τέλος, εννοείται, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει πάρα πολύ χορός, αρκεί να μην είσαι το Pretty Little Liars. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά αλήθεια το δεν θέλω να είναι έτσι, γιατί έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ και δεν θέλω να μου το χαλάσει. Οπότε θέλω να υπάρχει πολύ χορός. Και από ό,τι είδα, λογικά θα είναι και καλού επίπεδου, γιατί αν όχι επαγγελματίες, σίγουρα θα έχουν πάρει ντουμπλέρς για να μπορούν να γυρνάνε τις σκηνές που έχουν χώρο μέσα. Οπότε σίγουρα θα έχουν πάρει εξειδικευμένους ανθρώπους πάνω σε αυτό. Και θεωρώ ότι θα δούμε κάτι πολύ καλό σε αυτό το επίπεδο, μακάρι να μην βγω λάθος. Αυτά λοιπόν είχα να πω εγώ για το τρέιλερ και πολλά ήτανε. Ελπίζω να πω λιγότερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας άρεσε το τρέιλερ, να μπορέσετε να δείτε τη σειρά, ακόμη και αν δεν έχετε Netflix, μπορεί ίσως να δημοσιεύτηκε σε κάποιο άλλο site. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like λοιπόν, αν σας άρεσε, και μπορείτε να κάνετε και ένα share. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου στο YouTube και μπορείτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο. Καινούργιο βίντεο ανεβαίνει κάθε δεύτερη Δευτέρα. Εννοείται, κάντε και ένα follow στο Instagram όπου μπορείτε να έρθετε να με βρείτε και να συμμετέχετε κι εσείς σε κάποια διαδραστικά βίντεο που έχουν ξεκινήσει στο κανάλι ή να με ρωτήσετε οτιδήποτε προκύπτει ως απορία από το βίντεο που κάνω, για κάποια προϊόντα, για οποιοδήποτε βίντεο. Αυτά λοιπόν για αυτό το βίντεο. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!